Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό βίντεο που δεν έχει καμία σχέση με μακιγιάζ. Είναι κάποια tips που θα σας δώσω για εσάς που έχετε ή που σκέφτεστε να πάρετε σκυλάκι και να το έχετε μέσα στο διαμέρισμα ή μέσα στο σπίτι. Το σκυλί όταν είναι μέσα στο διαμέρισμα είναι βασικό να μάθει να κάνει τις ανάγκες του έξω από το διαμέρισμα. Δηλαδή, να το πηγαίνετε βόλτα μία με δύο φορές την ημέρα για να μάθει από μικρό να κάνει τις ανάγκες του εκείνη την ώρα. Επίσης, είναι βασικό το σκυλί να μάθει να μην καυγίζει ασύστολα και να είναι ήσυχο για να μην ενοχλεί τους γείτονες. Δηλαδή, δεν είναι σωστό να βγάζουμε το σκυλί στο μπαλκόνι, να το αφήνουμε εκεί ώρες ατελείωτες και να καυγίζει τα αυτοκίνητα, τα άλλα σκυλιά, τους ανθρώπους και να ενοχλεί τους γείτονες. Πρέπει το σκυλί να είναι πολύ λιγότερο ενοχλητικό από ένα παιδί. Γιατί το παιδί το δικαιολογεί ο γείτονας ότι κάνει φασαρία. Για το σκυλί δεν θα σας δικαιολογήσει ποτέ και κανένας. Τώρα, όταν έχουμε το σκύλο μέσα στο σπίτι και δεν τον έχουμε έξω, δηλαδή σε καιρικές συνθήκες όπως κρύο ή πολύ ζέστη, το σκυλί μπορεί να κάνει μπάνιο. Αν το σκυλί το αφήνετε έξω στην αυλή ή στο μπαλκόνι, τότε δεν μπορείτε να το κάνετε μπάνιο γιατί το σκυλί θα αρρωστήσει. Γιατί θα χαθεί μία ουσία που βγάζουν στην επιδερμίδα τους και θα είναι πιο ευαίσθητο στο κρύο και στις λοιμώξεις. Εννοείται ότι θα το έχετε κάνει όλα τα εμβόλια, ότι θα του δίνετε χάπια για τα σκουλίκια, ότι θα του δίνετε χάπια για φυλάρια, ότι θα κοιτάτε να είναι καθαρό, δηλαδή να μην όταν το βγάζετε βόλτα, να μην τρώει, να μην πηγαίνει να μυρίζει ας πούμε, άλλα ψόφια ζώα ή βρώμικα σκουπίδια και αυτά, για να μην μεταφέρει όλα αυτά τα μικρόβια μέσα στο σπίτι σας. Αν είστε τυχεροί και το σκυλί σας δεν βγάζει πολύ τρίχα, τότε δεν χρειάζεται να το χτενίζετε και πάρα πολύ συχνά. Αν όμως το σκυλί σας βγάζει πάρα πολύ τρίχα, έχετε δύο λύσεις. Ή θα το χτενίζετε καθημερινά με μια ειδική βούτσα, ή θα το πάτε σε ένα κομμωτήριο σκύλων και θα το ξυρίσετε. Εάν το ξυρίσετε, το σκυλί μπορεί να κρυώνει ή μπορεί να νιώθει άσχημα και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το αγοράσετε ρουχάκια. Ξέρετε, ακούγεται ξυπασμένο σε περίοδο κρίσης να αγοράζουμε ρουχάκια για τα σκυλιά, αλλά εάν δεν είστε διατεθειμένοι να κάνετε αυτά τα πράγματα, καλύτερα να μην πάρετε σκύλο μέσα στο σπίτι. Καλύτερα λοιπόν να το έχετε στην αυλή ή σε ένα μπαλκόνι και να το έχετε το σκυλί άπλυτο και να αναπτύξει από μόνο του τις άμενες που πρέπει να αναπτύξει. Στην περίπτωση που ο σκύλος είναι μέσα στο διαμέρισμα και έχει μάθει να κάνει ή μέχρι να μάθει να κάνει τις ανάγκες του έξω, υπάρχει περίπτωση να σας κατουρίσει, να κάνει το χοντρό του με το συμπάθειο και ή να κάνει ακόμα και με το μέσα στο σπίτι. Καλό είναι λοιπόν όταν παίρνουμε ένα σκυλάκι νεογέννητο ή όταν είναι ακόμα μικρό, να είναι καλοκαίρι, να είναι καλοκαιρινοί μήνες που δεν έχουμε στρωμένα χαλιά, γιατί εάν είναι χειμώνας, όπως τώρα καλή ώρα που εγώ πήρα ένα μικρό σκυλάκι, αναγκάστηκα να σηκώσω όλα τα χαλιά, γιατί δεν ξέρει και θα κατουρίσει πάνω στο χαλί. Όταν λοιπόν το σκυλί κατουρίσει μέσα στο σπίτι, πρέπει να το καθαρίσουμε γιατί μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αφού καθαρίσουμε το μέρος που κατούρισε ο σκύλος με τα κοινά καθαριστικά, να ρίξουμε ξύδι και να το ξεπλύνουμε με νερό, γιατί το ξύδι θα εξουδετερώσει την αμμονία που έχει μέσα το κατούριμα από το σκύλο και δεν θα μυρίζει. Και έτσι ο σκύλος δεν θα ξαναπάει σε εκείνο το σημείο. Εάν κάνει το χοντρό του, εφόσον σκουπίσουμε και καθαρίσουμε τα κοινά καθαριστικά, καλό είναι να ρίξουμε λίγο εντετόλ ή κάποια χλωρίνη, για να είμαστε σίγουροι ότι θα φύγουν όλα τα μικρόβια, η μυρωδιά θα φύγει, δεν θα μείνει μυρωδιά, λογικά. Σε περίπτωση που ο σκύλος κάνει εμετό, τότε θα πρέπει να καθαρίσουμε με κοινά καθαριστικά και από πάνω να ρίξουμε μαγειρική σόδα, να ψεκάσουμε με νερό, να γίνει δηλαδή μια λάσπη, να την αφήσουμε και αρκετή ώρα και μετά να τη σκουπίσουμε και να τρίψουμε καλά με τη σόδα, γιατί η σόδα θα εξουδετερώσει το οξύ που είχε μέσα ο εμετός από το σκύλο. Αυτά τα λίγα, αν είστε τυχεροί και ο σκύλος σας κάνει αυτές τις ζημιές σε επιφάνειες που μπορείτε να καθαρίσετε. Αν τα κάνει επάνω σε χαλί ή στον καναπέ, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα και πιο πολύπλοκα. Επίσης, τα σκυλάκια συνήθως όταν τα πρωτοπαίρνουμε κλαίνε τη νύχτα, όταν τα αφήνουμε να κοιμηθούν μόνα. Καλή ιδέα είναι να βάλετε ένα ρολόι, οποιοδήποτε ρολόι, αρκεί να κάνει τακ,
ακριβώς στο μέρος που κοιμάται ο σκύλος. Το ρολόι αυτό μιμείται το χτύπο της καρδιάς της μητέρας, το σκυλί συγχρονίζει την αναπνοή του με το ρολόι και έτσι κοιμάται πιο εύκολα. Τι άλλο, δεν χτυπάμε ποτέ το σκύλο, ειδικά όταν είναι μωρό, γιατί θα γίνει ένα φοβισμένο σκυλί και ένα φοβισμένο σκυλί είναι ένα κομπλεξικό σκυλί, το οποίο μπορεί αύριο μεθαύριο να δαγκώσει. Τα σκυλιά καταλαβαίνουν μόνο από τον τρόπο που τα κοιτάμε και μόνο από τον τόνο της φωνής μας πάρα πολλά πράγματα. Έχει γίνει μια έρευνα που λέει ότι τα μωρά και τα σκυλιά καταλαβαίνουν τις διαθέσεις του ανθρώπου από τον τρόπο που κοιτάνε τα μάτια στους πρώτους μήνες της ζωής τους, τα μωρά και τα σκυλιά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οπότε είναι βασικό να τα κοιτάμε αυστηρά και όχι να τα δέρνουμε, να τα φωνάζουμε και να ουρλιάζουμε σαν χαζί. Ένα σκυλί μες στο σπίτι θέλει πολύ υπομονή. Συνίσταται να τα κάνετε μπάνιο με ειδικό σαμπουάν για σκύλους μία φορά τις 2 εβδομάδες. Εγώ τη Σούζη προσωπικά τη κάνω μπάνιο μία φορά την εβδομάδα και τη στεγνώνω με το πιστολάκι, γιατί δεν πρέπει το σκυλί να μένει βρεγμένο, λόγω υγρασίας μπορεί να αναπτύξει μύκητες. Αλλά όπως σας είπα και σε προηγούμενο βίντεο, πολύ σημαντικό να μην βρέχονται τα αυτιά του σκύλου, γιατί μπορεί να πάθει κάποια οτίτιδα από τους μύκητες που μαζεύονται μέσα. Αυτά τα λίγα έχω να σας πω. Το επόμενο βιντεάκι, μέσα στα επόμενα βιντεάκια, θα πάρω μαζί μου την κάμερα για να τραβήξω όλα τα σκυλιά μου και να σας τα δείξω, που έχω στο χωριό, στις Αγγλές. Και θα σας δείξω και τα καινούργια αποκτήματα. Αν έχετε σκυλάκια εκεί στη Φιλόζωη, μπορείτε να μου πείτε και εσείς για τα σκυλάκια σας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω για ζωάκια, είμαι πάρα πολύ Φιλόζωη. Αν δεν σας ενδιαφέρει πάλι το θέμα για τα σκυλάκια, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε όλα τα βίντεο, ούτε να σας αρέσουν. Ευχαριστώ πάντως που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που μου αφήνετε και για την συμπαράσταση που μου δίνετε για να κάνω βίντεο. Δηλαδή, πραγματικά όλα αυτά τα σχόλιά σας εμένα με κάνουν να θέλω να προσπαθώ περισσότερο και να κάνω καλύτερα βίντεο. Και κάθε επικοδομητική κριτική είναι δεκτή. Τώρα, κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνω και ένα βίντεο για συμπτώματα όταν ο σκύλος σας δεν είναι καλά και γενικά όταν παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Αλλά αυτό θα το καλύψουμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Φιλάκια! Γεια σας!